Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην ώρα για μπάλα, την εκπομπή που σας κρατά συντροφιά κάθε Δευτέρα στον απόϊχο της κάθε αγωνιστικής. Από σήμερα μέχρι και το τέλος αυτής της σεζόν, της πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν όπως εξελίσσεται, θα είμαστε μαζί για να σχολιάζουμε το τι είδαμε το Σαββατοκύριακο, τι μας χάρισαν οι ποδοσφαιριστές, οι πρωταγωνιστές στα γήπεδα, πάντα με τα σχόλια του Γιώργου Σαββίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λουκά μου, καλώς όρισες. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, τώρα με μια χαρά. Θα προσπαθήσω να όσο περισσότερες καλές πάσεις να σου δίνω, από εκεί και πέρα είναι. Είσαι καλή δουλειά δική σου, εντάξει. Και τις κακές πάσεις τις αξιοποιούσες. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, και από μένα. Μαζί μας ο προπονητής Απόστολος Μακρύδης, ο Απόστολος που έχει μια τεράστια εμπειρία από τα κατώτερα μέχρι τα ανώτερα. Θα τα πούμε όλα στην συνέχεια, Απόστολε, και την εμπειρία σου την τελευταία με την Ελλάδα. 16 ομάδες προπονητής. Και στην Εθνική. 16. Λίγες. Είδαμε προηγουμένως, κύριοι, το τι έγινε στο Αμόχωστος. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η ομάδα που ήθελε περισσότερο και η ομάδα που διεκδίκησε περισσότερο την νίκη και την είχε και περισσότερη ανάγκη ενδεχομένως να την πήρε. Ο ανάγκη είχε και η Σαλαμίνα. Ήταν παιχνίδι για τη Σαλαμίνα καθοριστικό όσον αφορά την εξάδα. Υπάρχει ο στόχος εκεί. Θεωρώ ότι η Δόξα ήταν σαφέστατα καλύτερη ομάδα στο κήπεδο. Ιδιαίτερα η δεξιά πτέρυγα, η πλευρά της Δόξα δούλεψε πάρα πολύ, παρόλο ότι τον γκολ ήρθε από την αριστερή. Με την ενέργεια, την πολύ ωραία ενέργεια του Παπαφώτη, που ουσιαστικά ήταν αυτός που έδωσε το. Και το τέλειωμα του καλό. Αλλά γενικά, έτσι βλέποντας ολόκληρο το πεντάλεπτο, θεωρώ ότι η Δόξα και κυλούσε και ήταν καλύτερη και φαινόταν ότι αν μια ομάδα θα κέρδιζε, αυτή θα ήταν η Δόξα. Είπα προηγουμένως στο Σαββίδι ότι η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, με την έννοια ότι σαφώς και η Νέα Σαλαμίνα έδινε και αυτή τη δική της προσπάθεια για την εξάδα, όμως δεν ξέρω αν η Δόξα έχανε, αν μπορούσε να μείνει στην κατηγορία. Συμφωνώ όμως, έχει πει ο Γιώργος, απλά η μοναδική διαφορά ότι θεωρώ ότι η Δόξα ουσιαστικά παίζει για τη ζωή της σήμερα. Ήταν πασιφανές ότι αν έχανε το σημερινό παιχνίδι, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα γλίτωνε τον υποβιβασμό, γιατί η απόσταση θα μεγάλωνε πάρα πολύ. Επήραν βαθμούς όλοι. Επήραν όλοι πάνω από αυτή. Και οι δύο, όπως έχει πει ο Γιώργος, είχαν κίνητρο. Εντάξει, ίσως αποδείχτηκε το κίνητρο της Δόξας μεγαλύτερο. Αν και η Δόξα, για να είμαστε ειλικρινείς, σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι να δεχτεί το πρώτο γκολ, είναι ανταγωνιστική. Mm-hmm. Πραγματικά. Mm-hmm. Και είναι ένα απορίες, γιατί διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές αυτή η ομάδα. Εντάξει, μετά το σημερινό. Ίσως το καταλάβουν και ήδη ότι από τα χέρια τους που περνούν τα πάντα έχουν ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Με την έννοια ότι εγώ θεωρώ ότι αν είχαν η Δόξα δεν θα γλιώνει. Γι' αυτό στην αρχή πότε δεν είχε περισσότερο. Ας πω και το γιατί. Υπήρχαν 9 βαθμοί διαφορά αν είχαν. Μέχρι τώρα πήρε 8. Πότε θα παίρνε δηλαδή τόσους βαθμούς και άλλοι τον κύριο Σιμιά. Κάτι, η Νέα Σαλαμίνα είναι μια ομάδα που έχει δείξει αρκετά, έχει δώσει δείγματα γραφής για την ποιότητά της. Ένα πράγμα που ενδεχομένως να μην μπορεί η Νέα Σαλαμίνα, όχι μόνο φέτος, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια να διαχειριστεί, είναι όταν μπαίνει στο γήπεδο σε σημαντικό παιχνίδι με την ετικέτα του φαβορή. Αυτό το πράγμα δυσκολεύεται να το διαχειριστεί, δυσκολεύεται να πάρει αποτέλεσμα εκείνη την μέρα. Δεν ξέρω αν από πλευράς καθαρά απόδοσης εσύ πώς την είδες. Την Νέα Σαλαμίνα. Δεν κυλούσε η Σαλαμίνα. Ούτε το ρυθμό της έπιασε, ούτε την επιθετικότητα, ούτε αυτό το pressing, ούτε τη συνοχή της. Δηλαδή, δεν μου θύμιζε Σαλαμίνα η σημερινή εμφάνιση. Απόστολε, η Νέα Σαλαμίνα είναι μια ομάδα που βολεύεται να παίζει στο ανοιχτό κήπεδο. Κάτι που σήμερα δεν βρήκε, γιατί για απέναντι της, παρόλο που η Δόξα έπαιξε το παιχνίδι στα ίσια, δεν ήταν ομάδα που της έδωσε τον χώρο για να κάνει εκείνα που μπορεί να κάνει ο Ελουντού, ο Kingsley και ούτω καθεξής. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Καταρχήν η Σαλαμίνα, για να είμαστε δίκαιοι, μια ομάδα που τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο. Ουσιαστικά μια ομάδα που ήταν εξάδα, παλεύει για την εξάδα, έχει ένα δικό της χαρακτηριστικό στυλ, το οποίο προβληματίζει όλους τους αντιπάλους. Αυτό το στυλ παιχνιδιού μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τον τρόπο που έπαιξε σήμερα η Δόξα. Δηλαδή να μην δώσει χώρο, γιατί βασίζεται στο γρήγορο transition το επιθετικό. Η Δόξα κατάφερνε να κλείνει γρήγορα τους χώρους. Και έτσι η Νέα Σαλαμίνα δεν μπορούσε να γίνει πολύ απειλητική. Έτσι ήταν ένα από τα κλειδιά, και το να κρατήσει μπάλα, να γυρίζει γρήγορα την μπάλα δεξιά-αριστερά.
ήταν ο τρόπος παιχνιδιού και το πάθος ουσιαστικά. Γιατί πολλές φορές, κακά τα ψήματα, το ποδόσφαιρο είναι ένα εναντίον ενός. Mm. Μπορεί να παίζουν 11, αλλά αν είσαι αποφασισμένος να κερδίσεις τις μονομαχίες που πρέπει, το πάθος που έχεις να κερδίσεις τις πρώτες μπάλιες, τις δεύτερες μπάλιες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ό,τι και να πει ο προπονητής, αν οι παίχτες είναι αποφασισμένοι, θεωρώ ότι ήταν καθαρό ότι ήταν τελικός για τη δόξα. Εννοείς καταλήγει αμυντικά και επιθετικά ένα εναντίον ενός σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ πήρε το Σάββατο τον ντέρπι της αγωνιστικής. Θεωρώ ότι και αυτή η δίκαια κέρδισε. Δηλαδή, μπορεί να μην έθελξε με την εμφάνισή της, όμως ήταν πιο ομάδα από το ΑΠΟΕΛ. Κατάφερε να προηγηθεί και ουσιαστικά διαχειριστήκε άψογα από εκεί και πέρα τακτικά το παιχνίδι. Άρα δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ, mm-hmm. παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη και συνεχίζοντας μια πολύ πολύ καλή παράδοση που έχει κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στην αρένα. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι της γύρισε το παιχνίδι το παραλίμνη έβγαλε έτσι και φάνηκε μέσα στο γήπεδο, ήθελε να ξεπλύνει αυτή την ήττα στο παραλίμνη. Διότι δέχτηκε πίεση και ο Ηλίας αλλά και γενικά η ομάδα δέχτηκε πίεση μετά την ήττα στο παραλίμνη και κριτική. Ναι, και φάνηκε ότι μπήκαν και έπαιζαν πολύ δυνατά. Δηλαδή έβγαλε τον εγωισμό, είχε θράσος, πάθος, θέληση και τακτικά το διαχειρίστηκε, δηλαδή το γεγονός ότι κατάφερε να πετύχει πρώτη γκολ απέναντι σε ένα ΑΠΟΕΛ που δυσκολεύεται πάρα πολύ το να βρει δίχτυα, το διαχειρίστηκε άψογα. Απόστολε, νομίζω ότι δεν χωρά αμφιβολία ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά έβαλε τον γκολ και από εκεί και πέρα δεν κινδύνευσε ουσιαστικά. Αν μπορούσα να βρω μια λέξη να χαρακτηρίσει την νίκη της ΑΕΚ, θα έλεγα μεστή την εμφάνιση της. Μια μεστή εμφάνιση πραγματικά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καταφανώς καλύτερα από το ΑΠΟΕΛ. Δημιούργησε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες. Μετά το ΑΠΟΕΛ έτσι κι αλλιώς φέτος πάσχει πολύ από δημιουργία. Είναι κάτι που φαίνεται. Δηλαδή, θυμώ ξανά το ΑΠΟΕΛ να έχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία. Πέραν του ότι έχει πάρα πολύ προβλεπτών πλέον. Ήταν ένα από τα χειρότερα που έχω δει, ενώ η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο ήταν, ξέρετε, κάποτε παραξηγούμε το να αμήνεσαι σωστά. Εντέχνη η αμήνα. Η αμήνα εντέχνη. Θέλει όμως πολύ συγκέντρωση, θέλει πειθαρχία, αλληλοκαλύψεις, επικοινωνία. Και έκλεισε τον το πράγμα και κράτησε πάρα πολύ εύκολα ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ μακριά, χωρίς καν να απειληθεί. Εντάξει. Αν πάρουμε μεμονωμένα το παιχνίδι, σαφώς και ο Κολομπάρ, για παράδειγμα, πίσω, έχει δώσει πράγματα στην ΑΕΚ. Ένας παίκτης πολύ τον ξέρουμε. Όμως η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ταλαιπωρείται όχι τώρα. Τα προβλήματα της ΑΕΚ έχουν αρχίσει. Είναι ουσιαστικά μια ομάδα που ενδεχομένως να έχει κάνει τον κύκλο της, να μην της βγήκαν οι σχεδιασμοί του καλοκαιριού. Επομένως, ό,τι και αν δώσει τώρα αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά είναι για να μπαλώσει λίγο την κατάσταση. Ναι, ξεκάθαρο. Και δεν μπορεί να γίνεται και ιδιαίτερη κριτική στον Ηλία για το πώς θα πάει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα ή τι θα πετύχει. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι θέλει πολλά πράγματα να φτιάξει. Με κάτι που παραξηρά, ακούγεται, νομίζει ότι το Γενάρη μπορεί να χτίσει ομάδες. Απλά το Γενάρη διορθώνει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα διορθώσει όλα, για να είμαστε ειλικρινεί. Ξέρεις, η πίτα από τις νίκες κόφηκεται το καλοκαίρι. Έτσι λέμε οι προπονητές, που είναι προετοιμασία. Τις επιλογές το χειμώνα, πολύ δύσκολο να αλλάξεις δραματικά μια κατάσταση. Γιώργο, ναι. Ηλίας Χαραλάμπουση, τον είχετε ποδοσφαιριστεί. Ναι. Και σήμερα, χωρίς να υπονοώ κάτι για ηλικία, έτσι, mm-hmm. αυτήν τη φουρνιά τους βλέπουμε σήμερα προπονητές, όπως είναι ο Ηλίας, όπως είναι ο Σοφρόνης, που ενδεχομένως και αυτός ήταν παίκτης στον αγώνα. Γενιά με γενιά, είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ναι. τους βλέπουμε να είναι προπονητές. Φτάσαμε στο σημείο να είναι πιο νέα γενιά και ακόμη και από τον Απόστολο. Ναι. Δίνονται ευκαιρίες όμως και σε νέους προπονητές στην Κύπρο. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει σχολή, επιμορφώνονται. Είναι γνώστες πλέον, παρακολουθούν την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Έχει μπει η τεχνολογία. Έχει αναβαθμιστεί γενικά και το ποδόσφαιρο αλλά και η σχολή προπονητών της ΚΟΠ. Άρα σου δίνει εργαλεία, σου δίνει γνώση. Άρα πλέον είναι θέμα εσύ πόσο πάθος έχεις για αυτή τη δουλειά, πόση αγάπη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Για να βγάλεις, αν έχεις ταλέντο προπονητή, την αξία σου. Το έχουμε, είναι και ο επομένως ότι άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο προπονητής. Όμως,
η εμπειρία σας δείχνει ότι ενδεχομένως ένα ποδοσφαιριστή, όταν τον έχεις ποδοσφαιριστή, μπορεί να διακρίνεις πάνω το ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να γίνει προπονητής ή όχι. Θέλεις να απαντήσεις ή να απαντήσεις. Και οι δύο. Πρώτα ναι. Εγώ νομίζω ταλέντο. Ταλέντο. Δηλαδή, εκείνος που έχει ποδοσφαιρική αντίληψη, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει προπονητής, διότι αντιλαμβάνεται σίγουρα καλύτερα το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Όταν έχεις ποδοσφαιρική αντίληψη, είναι πιο εύκολο να γίνεις προπονητής, να αντιλαμβάνεσαι και να ανακαλύπτεις καταστάσεις μέσα και να διορθώνεις. Και πόσο μάλλον να προπονείς μέσα από την γνώση πλέον. Στις προπονήσεις, να βελτιώνεις. Και παραδείγματα ανθρώπων που δεν έπαιξαν ποτέ ποδοσφαίρο και έχουν γίνει σούπερ προπονητές ανά το παγκόσμιο. Τι πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής για να γίνει καλός προπονητής? Είναι το που είπε ο Γιώργος. Αντίληψη ποδοσφαιρική. Γιατί τα πάντα με το μυαλό. Ουσιαστικά το ποδοσφαιρό με το μυαλό μου παίζει. Απλά τα πόδια βοηθούν. Άμα βλέπεις έναν ο οποίος και ο τρόπος ακόμα που κινείται μέσα στο γήπεδο, συμβουλεύει τους συμποδοσφαιριστές του, μπορεί να καλύψει τα λάθη τους. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής, κακά τα ψέματα, συνήθως κλείεται στον εαυτό του, βλέπει μόνο τον εαυτό του. Τι ως πω να γίνει προπονητής, είναι ο leader, τι ως πω να βγει μπροστά, τι ως πω να καθοδηγήσει την ομάδα, τι ως πω να πει πάμε, τι ως πω να διά οδηγίες, τι ως να εξελιχθεί σε καλό προπονητή. Είναι σίγουρο ότι κάποιος που παίζει να γίνει, αλλά ξεχωρίζουν τι που είναι να γίνει. Και τον που λες ότι έχει προπονητές που δεν έπαιξαν μπάλα και γίναν καλοί προπονητές. Εντάξει, στους... Είναι εξαιρέσεις, θεωρείς. Είναι εξαιρέσεις, ρε Λουκά. Ναι. Σίγουρα είναι εξαιρέσεις. Υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν, ναι, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι ιδιοφυείες, είναι έξυπνοι, μελετούν τόσο πολύ. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη από αυτούς παρά από έναν ποδοσφαιριστή. Εντάξει, όταν μπει στο επάγγελμα, πλέον δεν χρειάζεται, διότι έχει αποκτήσει πλέον. Αλλά είναι και ποδοσφαιρικά έξυπνα μυαλά. Δηλαδή έχουν πλέον την αντίληψη μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση που κάνουν. Και είναι και καλοί στο management. Που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ίσως είναι και πάνω στην προσωπικότητα και έχει και άλλη πλατιό. Πολλής λόγος απόστολε για το ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε και στη συνέχεια τις όποιες εξελίξεις όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι. Πολλοί θεωρούν ότι το ΑΠΟΕΛ δεν παίζει καλά, ενώ έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ασπάζεις για αυτή την άποψη? Το ΑΠΟΕΛ όντως έχει τόσο καλούς παίχτες και δεν παίζει το ανάλογο ποδόσφαιρο? Ίσως να είναι και υπερτιμημένοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ίσως να μην είναι και δομημένα καλή αυτή, δομημένα σωστά αυτή η ομάδα. Είπες τη λέξη. Εγώ θεωρώ σαν Απόστολος ότι είναι σωστά δομημένη. Γίνεται, αλλάξαν τρεις προπονητές. Δεν ξέρω που πάμε και για τέταρτο. Σημαίνει κάτι. Φταίνε όλοι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα που βγάζει μάτια, χωρίς να... Την άποψη μου λέω. Σημαίνει ότι... μεγάλη ομάδα και τον που λέγαμε προηγουμένως που συζητούσαμε, υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να αποκλείσει το ΑΠΟΕΛ να πιάσει το πρωτάθλημα, παρόλο που είναι τόσο αγωνιστικά πίσω? Όχι. Μπορείς να μου πεις, ας πούμε, γιατί να έχω δύο center for τόσο ψηλά αμοιβόμενος με το ίδια χαρακτηριστικά? Όχι, τρεις center for, τώρα με τον σιγουρτάσιο έχουν γίνει τρεις. Βάσει ποιου συστήματος αποκτήθηκαν οι ποδοσφαιριστές αυτοί, να αποστηρίξουν ποιο σχηματισμό? Το 3-5-2, το 4-3-3 με έναν αμυντικό χαφ, το 4-2-3-1, αυτά δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Απλά εκείνο που βλέπουμε σίγουρα και για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ είναι αποκαρδιωτικό. Τώρα περιμένουμε τις κινήσεις, γιατί έχει δείξει η διοίκηση ότι πάντα, ούτε τη διοίκηση μπορεί να κατηγορήσουμε, γιατί ότι σίγουρα μπράβο, ότι τους ζητήσουν, τους το δίνει. Ναι. Εντάξει, να περιμένουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΑΠΟΕΛ, Γιώργο, στα παιχνίδια, δύο παιχνίδια εντέρπι. Μετρημένες ευκαιρίες, μετρημένες πραγματικά, πολύ δυσκολία να πάει μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Εντάξει, να μην πέσει όλο το βάρος των Ντέβιν Σέντι που θα πρέπει να πέσει βάρος, γιατί αν είσαι το δεκάρι του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή στο μέση είναι υπέστη βάρος. Σαφώς, αν είσαι ηγέτης ενός ΑΠΟΕΛ πάνω σου θα πρέπει να πέσει. Λέω όμως ότι θα μπορούσαν να κάνουν και κάποιοι άλλοι του το πράγμα, ενδεχομένως πέραν του Ντέβιν Σέντι. Βλέπουμε ότι το ΑΠΟΕΛ των τελευταίων 1,5 χρόνων με τον Ταμαρί,
τα πλήστα πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο είναι να πάρει την μπάλα ο Αλτάμαρη, να τριπλάρει τον πρώτον, τον δεύτερον, για στον τρίτο ενδεχομένως να τη χάσει ή να τη δώσει. Εντάξει, ο Αλτάμαρη είναι παρόν από φέτος. Είναι. Δηλαδή, πέρσι έπαιρνε την μπάλα και στο ένα εναντίον ενός, δηλαδή έλεγες θα το καθαρίσει και αυτόν το παιχνίδι, ενώ ο Αλτάμαρη, να παίξει ο Αλτάμαρη, να κάνει δύο τρεις ενέργειες, επίεν και αυτόν το παιχνίδι, φέτος, ο Αλτάμαρη χάσει μιος, ποιος. Λες, ποιος. Ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά. Αφού δεν μπορεί να κάνει φάση του ΑΠΟΕΛ. Πόσο να βάλει γκολ. Δυσκολεύεται. Είναι αργή ομάδα. Εμπροβλέψιμη. Επειδή μόλις ήρθε ο Ίνκερ Πρίτσε στην αρχή, έπαιξε δύο παιχνίδια. Φάνηκε ότι κυλούσε η ομάδα. Έπαιζε γρήγορα. Δύο παιχνίδια. Μετά ξανά το ίδιο ΑΠΟΕΛ. Άρα ο κανόνας είναι η συνέπεια. Όχι η εξαίρεση. Αν ψάξει κάποιος να βρει τα χαρακτηριστικά του ΑΠΟΕΛ. Αλλά με ποιον προπονητή ξεκίνησε φέτος το ΑΠΟΕΛ. Ναι, εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Όλες οι μεγάλες ομάδες ξεκινούνται, ξέρεις ότι τουλάχιστον την τελευταία τετράδα, ή την τετράδα της άμυνας σου, αυτούς που παίζουν με τέσσερις, γιατί το ΑΠΟΕΛ έπαιζε και με τρεις με τον προηγούμενο προπονητή των Ιταλών, τον Τραμιτσάνη. Τα άλλαξαν, τα έφερναν. Αλλά η τετράδα στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Και μην σταθούμε μόνο τις ημέρες που λείπουν παίχτες. Μπορεί κάποιος από εσάς να πει ποιοι, με εξαίρεση τον Πακτό Δεξίν, τον Μιχαηλόβιτς, ποιοι άλλοι είναι η σταθερία με οι ποδοσφαιριστές που παίζουν πίσω στο ΑΠΟΕΛ, για να φτιάξει από εκεί την φυσιογνωμία του. Όχι, έπαιζε ο Νικόλας αριστερός, έπαιζε ο Ζουαζίνιο, περισσότερο ο Νικόλας. Μια έπαιζε με τρεις, μια με τέσσερις. Μια έπαιζε ο Σάβιτς. Εν υπάρχει το εκρηκτικό το χαφ, εν υπάρχει το δημιουργικό το χαφ που να ξεπεταχτεί να σου δημιουργήσει. Δηλαδή να πεταχτεί να σου δημιουργήσει. Δυσκολεύεται να πεταχτεί κάποιο να σου δημιουργήσει. Ποιο είναι ο Σέντερφορντ, μπορεί να την πάρει και να φύγει από μόνο του να κάνει φάση. Εν υπάρχει. Θέλει να του. Τροφοδοσία. Δεν υπάρχει. Ναι, τροφοδοσία. Τα λάστιχα κάποτε τα ακραία σπασμένα. Ναι. Πάση με σπασμένα λάστιχα. Αν τροφοδοτούνται, χάνεται και η ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Ταπεινή άποψη, ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής μεσοπιθετικά του ΑΠΟΕΛ για μένα είναι ο Εφρέμ, ο οποίος όλοι βλέπουν ότι να παίξει τρία, να καθίσει δύο, να μείνει εκτός. Όταν έρθει, μπορεί να δώσει, αλλάξει επίπεδο στο ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν έχει τη σταθερότητα για να μπορέσει να βασιστεί το ΑΠΟΕΛ πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Άλλος γουίνγκερ στο ΑΠΟΕΛ, αφού έμεινε ο Αλτάμαρη μια μέσα, μια έξω, έχουν μείνει και εκεί χωρίς ποδοσφαιριστές ουσιαστικά. Συμφωνώ με όσα έχει πει ο Γιώργος. Απλά δεν ξέρουμε, είναι αυτό που σας λέω, καθαρά το καλοκαίρι που χτίστηκε αυτή η ομάδα για να υποστηρίξει πιο σχηματισμό. Γιατί όντως το ΑΠΟΕΛ. 3-5-2. Ίσως γιατί με τις μεταγραφές τώρα του Γενάρη φαίνεται ότι πάνε να κλείσουν κάποιες τρύπες οι οποίες έμειναν ανοιχτές το καλοκαίρι. Δεν είναι εύκολο. Όντως, ένα αργό, πολλοί το φωνάζαν από το καλοκαίρι, έχει αργή ανάπτυξη αργούς ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω, τα τελευταία δύο παιχνίδια πραγματικά ήταν με ανόρθωση και με ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Εκτός 10 λεπτά τελευταία με την ανόρθωση. Με την ΑΕΚ ήταν. Δεν ήταν μες στο γήπεδο. Έβλεπες, ας πούμε, έναν Νικόλα Ιωαννού να καταβάλει συγκινητικές προσπάθειες, ή το Βούρο, ας πούμε, δύο-τρεις παίχτες, ή όπου επίνε ο Βυτικά να του διούν την μπάλα για να κάνει εκείνος. Ο μόνος που έπαιρνε κάποιες πρωτοβουλίες. Έχει θέμα. Τώρα, με τα πρώτα δύο παιχνίδια, απλά είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά με την αλλαγή ενός προπονητή πρώτες 15 μέρες. Η ομάδα έχει ψυχολογία. Του όποιου προπονητή. Του όποιου προπονητή. Και χειρότερος να είναι. Ψυχολογία. Και χειρότερος να είναι από αυτό που. Ναι, είναι. Του τον επιδέχεται αφισβήτηση. Όχι. Δηλαδή, πάει κάποιος σε μια ομάδα πρώτες 15 μέρες να ξέρεις ότι υπάρχει αλλαγή στη ψυχολογία. Μετά να πρέπει να δουλέψεις σε λίγο, ξέρεις πού να κάνεις. Ναι, πριν φύγουμε από το απόλυμα. Κάπου έχουμε θέμα, για μένα. Ναι, σε αυτό που λέτε και οι δύο. Ναι, καλά, την ομάδα ποιος αποφάσισε τον τρόπο παιχνιδιού της το καλοκαίρι. Θα παίζουμε με 3-5. Και ο Τραμεσάνη. Αυτή πρέπει να αποφασίσει. Ο τεχνικός διευθυντής που φέρνει τους παίκτες και ο προπονητής συζητούν. Δηλαδή, ποιος θα βρει τους παίκτες, ο τεχνικός διευθυντής. Πώς θα παίξει αν υπάρχει συναντήληψη. Τον προπονητή το φέρνει ο τεχνικός διευθυντής. Άρα σπάζεται την φιλοσοφία. Εγώ θα παίζω αυτό. Θα φέρω αυτούς τους παίκτες, εσύ θα δουλέψει αυτόν. Και συζητούν. Και φέρνω. Εντάξει.
Πάμε να. Έσπασε αυτόν τον δίδυμο γρήγορα. Ναι, αλλά έρθει ένας άλλος προπονητής, ο οποίος ενδεχομένως να έχει φέρει και τους παίχτες τώρα τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, τις προσθήκες, να είναι όλες δικές του. Άρα μπαίνουμε. Είναι και ο αδερφός του Γκέπιτς είναι μάνατζερ, είναι τρεις παίχτες δικοί του, από τον αδερφό του πήρε. Ψώνες. Ναι, γι' αυτό ένα θέμα που συζητείτε. Φαίνεται ότι ούτε ο κύριος Ίνγκερ Πρίτσεν θα μείνει για αρκετές μέρες στον Πάγκο Νταβουέλ και το πρώτο φαβορί είναι ο Μαρίνος Ζουνίδης, με τον οποίο έχουν γίνει συζητήσεις, έστω και προκαταρτικές. Φαντάζει ως αυτή τη στιγμή όσο επικρατέστερος. Άποψη για τον Ζουνίδη. Εντάξει, ο Μαρίνος έχει δουλέψει σε Παναθηναϊκό κάτω από δύσκολες συνθήκες. ΑΕΚ. Έχει δουλέψει παλιά στο ΑΠΟΕΛ, άρα μια περίπτωση που μπορείς να πεις ότι είναι αξιόλογη περίπτωση. Ιδιαίτερα μέσα από αυτήν όλη την κατάσταση που επικρατεί στο ΑΠΟΕΛ, είναι ίσως και η πιο αξιόπιστη, θα λέγα, που γνωρίζει τι είναι το ΑΠΟΕΛ, έχει κάνει παλιά στο ΑΠΟΕΛ, γνωρίζει το ποδόσφαιρο μας, είναι Έλληνας. Θεωρώ ότι είναι μια καλή περίπτωση, αλλά πόσο μπορεί να αλλάξει ο Μαρίνος Ζουνίδης τα πράγματα που δεν τα αλλάξαν οι προηγούμενοι τρεις προπονητές, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Για να μιλήσουμε για το, δεν ξέρω αν θα γίνει αλλαγή, μηδενίζουμε τον Γκεμπρίντσεν, πώς το λένε, γιατί σίγουρα είναι καλός προπονητής. Εκεί που είχε δουλέψει, νομίζω είναι πετυχημένος στη Ρόζενμπρουκ. Αν γίνει αλλαγή, σίγουρα στο πρόσωπο του Μαρίνου Ζουνίδη θα βρει έναν προπονητή που ξέρει τον δρόμο, ξέρει την κυπριακή πραγματικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο στάδιο που μπαίνουμε τώρα, γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμη, αρκετά. Και ένας προπονητής που ξέρει το κυπριακό πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο μας, κάποιες ιδιαιτερότητες ή έχει ξαναπεράσει, είναι επιτυχημένος, σίγουρα θα είναι συν για την ομάδα. Κεφάλαιο το οποίο είναι εκεί και συζητείται και ποιος είναι ο ρόλος του και αν θα είναι στα αποδυτήρια, είναι ο Νούνο Μοράης. Αυτή η προσέγγιση ότι τον αρχηγό μας που ήταν χρόνια εκεί, που ξέρει τα πράγματα, να είναι μέσα στα αποδυτήρια. Βλέπετε ότι κατά ανάγκη αυτό το πράγμα είναι θετικό ή είναι αρνητικό. Είναι εύκολο για τον έναν προπονητή να έρθει και να βρει μια άλλη πολύ ισχυρή προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια, η οποία δεν ξέρουμε ποιο συγκεκριμένο ρόλο θα έχει. Εντάξει, όπως είναι τώρα η κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ. Ο ένας ψάχνει να βρει το λάθος. Και ξέρει, συνήθως τα λάθη ο καθένας τα φορτώνει του άλλου. Ναι. Άρα δεν μπορώ να γνωρίζω μέσα στα αποδυτήρια ποια είναι η ψυχολογία του καθενός και πόσο ο ένας με τον άλλον θέλει να φορτώσει να φύγει από πάνω του η ευθύνη. Διότι γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Μα δεν πηγαίνει καλά μια ομάδα, ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και σπρώχνει τις ευθύνες στους άλλους. Εγώ θεωρώ ότι η παρουσία του θα βοηθήσει. Είναι άποψη μου προσωπική, γιατί εντάξει, μιλούμε για έναν ηγέτη. Στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ ήταν αρχηγός. Σίγουρα το ΑΠΟΕΛ αυτό που περνά τώρα το πέρασε και άλλες χρονιές. Μπορεί όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Απλά η διαφορά ότι μπορεί όταν το περνούσε να έχει ένα συναγωνιστή μια ομάδα, τον Απόλλωνα, να πούμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχει τρεις. Τον Απόλλωνα, την Ανόρθωση, την Ομόνια δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά το που λέει ο Γιώργος ότι σε κάποια φάση ίσως ο συγκεκριμένος δώσει μια ισορροπία στα αποδυτήρια, γιατί η διαφορά. Η αναγέννηση εισαγωγικά θα γίνει από μέσα μπορεί να γίνει, προς τα έξω. Μάλιστα. Πάμε ξανά στον Άντρια τον Οδυσσέως για να μας δώσει έτσι μια άλλη πλευρά του πώς υποδέχτηκαν αυτό το αποτέλεσμα στα social media οι μεν και οι δε. Άντρια. Η αλήθεια από τους μεν μόνο είχαμε και ήταν λογικό. Από τους παίχτες της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση τώρα. Στον ΑΠΟΕΛ αντιλαμβανόμαστε όλοι το γιατί και έτσι δεν είχαμε ιδιαίτερες τοποθετήσεις. Είχαμε μία, με συγχωρείτε, σαν επίσημη τη λες από τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Ξεκινάω όμως με τους παίχτες της ΑΕΚ. Ο Χέφελ που σκόραρε μετά από αρκετό καιρό, 1,5 χρόνο δεν κάνω λάθος, έγραψε για την νίκη και χαρούμενο γιατί σκόραρα το νικητήριο γκολ. Παρακάτω ο Τρουγιόλ, πάμε και το Σύντρι από τους βαθμούς και ο Χέφελ τον πειράζει από κάτω λέγοντας του τι μέσος είσαι. Προφανώς αστείευονται μεταξύ παίκτες. Ο Ακουράν για την κίτρινο-πράσινη προφανώς αγάπη και για τους τρεις βαθμούς. Ήταν από την ΑΕΚ, λόγω και αυτής της πορείας, ήταν τα περισσότερα που είδαμε μετά από παιχνίδι, δείχνοντας πόσο σημαντικό ήταν αυτό το αποτέλεσμα για αυτούς.
Από ΑΠΟΕΛ, όπως είπαμε, εν αναμονή των εξελίξεων που συζητήσαμε νωρίτερα, είχαμε την τοποθέτηση του Νεκτάριου Πετεβίνου μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter σχετικά με τον Λούκα Σόουζα ότι δεν άλλαξε κάτι τις τελευταίες ώρες. Με αυτά που είχαν προαναφέρει ότι τρίτο άτομο του πλησίασε για τον Λούκα Σόουζα για ενδιαφέρον. Και αυτά βρήκαμε από social media σχετικά με τον Άγγλο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, να δούμε γιατί θα γίνει με αυτή την περίπτωση του Λούκα Σόουζα και την πρόταση και αν θα προχωρήσει η κουβέντα. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μας παιχνίδι, όπου έχω την αίσθηση ότι η πιο χαμένη της αγωνιστικής θεωρώ ότι είναι η Ομόνοια. Γιατί είχε τα αποτελέσματα του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης όπου θα μπορούσε να πήγαινε πρώτη και νομίζω ότι το κλειδί ή το μυστικό της αποτυχίας χθες της Ομόνοιας, το φανερό της αποτυχίας, όχι το μυστικό, ήταν η έλλειψη ικανότητας να διαχειριστεί αυτή την πίεση από το πρώτο λεπτό. Αντιλαμβανόσουν ότι αυτή η ομάδα έπαιζε με υπερβολική πίεση. Και το ερώτημα, Γιώργο Σαββίδη, που έχεις τεράστια εμπειρία από αυτά, αν δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα παιχνίδι με τον φιλότιμο εθνικό μέσα στο ΧΑΣΥΠΗ που θα σε πάρει πρώτο, πόσο εύκολο είναι να αντέξεις την πίεση του πρωταθλητισμού? Εντάξει, είπε τη λέξη πίεση. Μαγική λέξη. Κάνω πρωταθλητισμό. Τι πρέπει να κάνω κάθε εβδομάδα? Να κερδίζω. Τι νιώθω όταν πρέπει να κερδίζω κάθε εβδομάδα? Πίεση. Μου, ξένη η πίεση. Με την άχνα ήταν κάτι άλλο. Δεν ήταν, ναι, η πίεση κάθε παιχνίδι που πρέπει να κερδίζεις. Ναι, αλλά εκεί είχε να πει ότι κερδίζεις, πάω πρώτος, φύνω το από 6 βαθμούς πίσω. Εγώ είναι πίεση που ήταν. Τι ήταν? Εγώ θεωρώ ότι οι παίκτες της Ομονίας χαρήκαν τόσο πολύ που έχασε η Ανόρθωση, έχασε το ΑΠΟΕ. Σου λέει, παίζουμε με την άχνα, στο ΓΑΣΥΠΗ, να έρθει ο κόσμος να μας χειροκροτήσει γιατί να βγούμε να πάρουμε την πρώτη θέση και θα πάμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Νομίζω, αυτή τουλάχιστον έτσι μου έδειξα. Τα πρώτα 25 λεπτά η ομάδα που μπήκε μέσα, παθιασμένη, πίεζε ψηλά, την κοίταξε στα μάτια την Ομόνοια και δεν την αφήσε να παίξει και ήταν αυτοσυγκεντρωμένη και στοχοπροσιλωμένη και με τακτική, ήταν η άχνη. Θεωρείς ότι η Ομόνοια ήταν έτοιμη και για αυτό το παιχνίδι? Ναι, έτσι πιστεύω. Εγώ έτσι πιστεύω. Και θέλει να σου πω γιατί πάμε και ακόμη και στο πέναλτι του γκολ μετά από 2 λεπτά, όταν ισοφάρισε η Ομονία. Ναι, πρέπει να έχεις, θα θέλω να πούμε, να αποσυμπιεστείς και να έχεις καθαρό μυαλό τι έκανε. Τι έκανε? Απερίσκεπτη ενέργεια. Απερίσκεπτη. Καλά, πού ήταν το μυαλό? Ναι, ξεκινούμε με καθαρό μυαλό, όντως. Δεν είχε η Ομονία καθαρό μυαλό. Επειδή είδα το παιχνίδι. Το ανάλυσα έτσι καλά στο μυαλό μου. Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Γιώργος είναι αλήθεια. Δηλαδή, χάνουν οι δύο, εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουμε. Ξέρω εγώ. Να βάλω τον κόσμο μέσα στη διαδικασία που ακολουθείτε όλη την εβδομάδα από έναν προπονητή. Ξεκινάς, παίζεις την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, από θεραπείες, πράγματα. Σε κάποια φάση ξεκινάς να αναλύσεις τον αντίπαλο. Και εδώ ήταν η επιτυχία του εθνικού, γιατί άλλαξε σχηματισμό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σας πω τι γίνεται. Όταν γίνεται ανάλυση εξίσου ότι μια ομάδα 18 αγώνες παίζει με ένα συγκεκριμένο σύστημα, ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. 4-2-3-1, ας πούμε. Αναλύσει τους ποδοσφαιριστές. Και ξέρει ο Λουκάς ότι δεξιά να παίξει ο τάδε, αριστερά ο τάδε. Όταν έρχεσαι και μπαίνεις στο παιχνίδι με έναν διαφορετικό σχηματισμό που σίγουρα τον έχει δουλέψει ο εθνικός για να παίξει, ανατρέπονται τα πάντα. Γι' αυτό το φαινόμενο των πρώτων 20-25 λεπτών. Διότι αναγκάζεσαι να μπεις την ώρα μέσα και να καλοποθείς πας στον αντίπαλο, στον οποίο δεν ήσουν προετοιμασμένο να τον κάνεις. Δηλαδή, ακόμα και τα στατικά αλλάζουν, διότι με το να παίξει με τρεις σημαίνει ότι έβαλε ακόμα ένα ψηλό μέσα και μπορεί να χαθεί κάποιο μαρκάρισμα. Ξέρεις τον τρόπο να αντιμετωπίσεις τους τρεις. Πρέπει να γυρίσεις γρήγορα την μπάλα, να φέρεις την μπάλα έξω, να κάνεις 2 εναντίον 1. Αλλά μέχρι να το κάνεις, ο χρόνος κυλά. Κάθε λεπτό που περνά. Και καταφέρνεις και βλέπεις ότι ο αντίπαλος δυναμώνει, η πίεση μεγαλώνει. Η πίεση μεγαλώνει. Μπαίνει ο κόσμος και στην εξίσωση αρνητικά για τον κήπεδουχο. Έτσι γίνονται. Φυσικά και μόνο τούτο, όπως το λέει. Έπαιξε όμως ρόλο. Ναι, δέχομαι ότι είναι μόνο. Διότι η Ομόνοια που ήταν. Θα προσαρμοστεί η Ομόνοια πάνω στο σύστημα τη άχνα. Είναι η άχνα κανονικά. Είναι η Ομόνοια που πρέπει να αναγκάσει την άχνα να προσαρμοστεί στο δικό τη τρόπο παιχνιδιού. Το δέχομαι, αλλά για να το διασπάσει, γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα του εθνικού?
Ο Εθνικός στα τελευταία 4 μάτς δέχτηκε 14 γκολ. Ναι. Το, λοιπόν, τα περισσότερα, τι έγινε, η ομάδα του Γιώτη, όταν ήταν ο Γιώτης, η ομάδα έπαιζε πιο κλειστά, πιο σουλπωμένα, δύσκολα ναι. μπορεί να κέρδιζε, αλλά και δύσκολα χάνεται. Ναι. Έρχεται νέος προπονητής. Ένας προπονητής προσπαθεί να αλλάξει η ψυχολογία, πάμε να παίξει λίγο πιο επιθετικά, επειδή με τον Απόλλωνα 3-2, με την... ξέρεις, ξέρω εγώ. Αλλά είχε πρόβλημα στο transition το αμυντικό, διότι ευκαιρνά πιο ψηλά, γιατί... Είχε χώρους, ακούσαν να επιστρέψουν, να και με το σχηματισμό, έκλεισαν τους χώρους με τον το σχηματισμό, ταιριάζει στην ομάδα του εθνικού του ο σχηματισμός, έκλεισαν τους χώρους, όσο έπαιρναν ο χρόνο, η Ομόνια έπρεπε να διασπάσει το σχηματισμό του εθνικού. Ο εθνικό, ξέρετε κάτι, και ένα μηδέν να χάνει μια ομάδα. Μέσα στη μέσα στο παιχνίδι. Γιατί και έναν πόντο να πιάσει μέσα. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει με την Ομόνια. Όλοι λένε ότι παίζει. Όλοι. Οι πλήστοι λένε ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως να παίζει έναν δύσκολο ποδόσφαιρο, οργανωμένο ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρο ότι είναι δουλεμένη η ομάδα αυτή. Όμως αν δείτε πόσα γκολ έχει πετύχει αυτή η ομάδα που παίζει το καλό ποδόσφαιρο, είναι ελάχιστα. Η ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολλά λίγα τα γκολ που έχει πετύχει η Ομόνια, η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, αλλά γιατί. Για δύο-τρεις λόγους. Είτε γιατί δεν κάνει πολλές ευκαιρίες, είτε γιατί δεν έχει. Όχι, διότι έχει ένα center for, τον οποίο πρέπει να δουλεύει όλη η ομάδα γι' αυτόν. Τα αρπίσια για. Ένα... Να του παίρνει εκεί, γιατί κουντά μέσα. Να το πω έτσι. Μπορεί να υποστηρίξει άλλον τρόπο. Μπορεί να παίξει διαφορετικά. Άρα αναγκάζεσαι, αφού ο center for σου τα αρπίσια για. Συνέχεια να τον τροφοδοτεί. Είναι εύκολο. Κάθε εβδομάδα να κάνει αυτό το πράγμα. Και ο σέντερφο σου απλώ να σου τη πρόχνει στα δικτύα. Μόνο. Ενώ δεν μπορεί να πάρει την μπάλα εκεί που θα δυσκολευτεί να τριπλάρει, να έρθει πίσω. Ούτε να πάει ένα εναντίον μπορεί, ούτε να έρθει να δεχτεί, να γυρίσει να πάει στο ένα εναντίον ενό, να παίξει και να φύγει πριν ή να σου κάνει μια έτσι να φύγει. Και να ζητήσει μπάλα με ταχύτητα, πρέπει εκεί, κοντά στον box. Εκεί κοντά. Πρέπει να είσαι συνέχεια κοντά στο επιθετικό τρίτο για να σου δείξει ο Ντακπιζάια τις εκτελεστικές του. Ναι, αλλά σε ένα παιχνίδι όπως με τον εθνικό, λογικά θα πάρει την μπάλα με στον αντίπαλο κουτί. Χθες δυσκολεύτηκε να την πάρει όμως η Ομόνια. Δεν φτιάξε την σπορ. Ναι, δυσκολεύτηκε. Ο λόγος ήταν ο σχηματισμός που έπαιζε ο εθνικός. Γιατί παίζει με τρία και έκλεισε τον άξονα. Ναι. Άρα εξαφάνισε εντελώς τον ποδοσφαιριστή που όλοι ψάχνουν. Ναι. Άρα η Ομόνια δεν μπορούσε να βρει να τον βρει σε καλή κλάση. Επηρέασε και η αποχώρηση του Γκόμε. Εντάξει, όμως αυτό το πράγμα επηρέασε η αποχώρηση του Γκόμε. Δημιουργικός παιχτή. Οκ, εντάξει. Δημιουργικός. Παίζει. Ναι, Γιώργο, αλλά είσαι η Ομόνια, παίζεις με τον εθνικό στο Γάσι. Έφυγε ο Γκόμε. Όχι, λέω ότι δικαιολογία. Πρέπει να. Επηρέασε και αυτό. Επίσης κάτι άλλο. Η Ομόνια δεν έχει γυρίσει παιχνίδια. Δεν έχει πάρει παιχνίδια από το 70 και μετά από το 80 και μετά. Έχει τον τρόπο της, τη φιλοσοφία της. Εάν της βγει το παιχνίδι στα αρχικά του στάδια, σκοράρει και πάει καλά. Πέτω έτσι όπως πρέπει να το πεις. Η Ομόνια ακόμα δεν έχει τον DNA της μεγάλης ομάδας. Ακόμα. Δηλαδή, χτες πρέπει να μου το δείξει. Εγώ ήθελα να μου το δείξει. Να μπει μέσα. Και να τον πατήσει που λέμε έτσι κυπριακά των εθνικών Βασιλεμών. Εν έγινε και το πράγμα. Ναι, αλλά ως πότε ας πούμε, ψάχνουμε το γεγονός ότι η Ομόνια τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καλή ομάδα. Όλοι δεχόμαστε φέτος ότι η Ομόνια είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά είναι καλή ομάδα, αλλά πρέπει να ξυπνήσει εκείνο που έχει η Ομόνια μέσα στην ιστορία της. Διότι η Ομόνια έκανε μια χρυσή δεκαετία. Πιάσε πρωταθλήματα, έχει ιστορία η Ομόνια. Ότι είναι πρωταθλήτρια. Όμως όχι η Ομόνια του σήμερα. Ναι, μιλώ για την ιστορία εγώ. Τούτοι οι παίκτες που παίζουν τώρα. Τούτο με το να την κυνηγά όμως η ιστορία της στην Ομόνια. Δηλαδή η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια, η Ομόνια είναι έτσι, η Ομόνια. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ποιο που πιάνει φάνελα και φορείται, έμπρεπε να το νιώσει το πράγμα. Ναι, Γιώργο, μου να το. Τι τα παίζει στην Ομόνια. Να το νιώσει όμως το πράγμα, να πιάσει τη φανέλα του Καϊάφα, αν πιάσει τη φανέλα του, ξέρω εγώ, του Κάντιλου, αν πιάσει τη φανέλα του Σαββίδη, αν πιάσει τη φανέλα των 10 προηγούμενων χρόνων που ήταν μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας, για ποια Ομόνια να μιλήσει. Ναι, αλλά τώρα που πάει καλά. Και αν πιάσει να του δόκει. Λουγά μου, τώρα που πάει καλά, ο παίχτης τώρα που είναι στην ομάδα της Ομονίας, του είναι το πράγμα το βγάλει. Δηλαδή, αυτή είναι η νοοτροπία, αν πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, ποτέ να την βγάλει. Αφού τώρα η Ομόνια είναι εκεί. Διεκδικά. Αν μπορεί. Αν μπορεί, ναι, βέβαια. Ερχόμαστε τώρα στο ότι και για τον κόσμο, ειδικά για την Ομόνια και για την Ανόρθωση, δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη πίεση, γιατί
Είναι δύο ομάδες που χτιστήκαν φέτος. Πολλά δύσκολο να χτιστείς την ίδια χρονιά να πιάσεις το πρωτάθλημα. Εγώ έτσι το θεωρώ. Θέλεις να κάνεις μια κουλτούρα, να δημιουργήσεις κάτι, ένα mentality. Δεν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, κράτα, να δούμε ποιοι. Ο Γιώργος έχει δίκιο. Η φανέλα που φορείς είναι βαριά των μεγάλων μας ομάδων εδώ. Να δούμε ποιοι κάνουν και ποιοι μπορούν να αντέξουν τον πρωταθλητισμό. Διότι όντως το παιχνίδι έπρεπε, δηλαδή, λογικά να μπεις μέσα να το καθαρίσεις. Το λοιπόν, ποιοι μπορούν και έχουν το μέταλλο, εντάξει, μένουν του χρόνου και ο χρόνος είναι είσαι καθαρά, είναι σε δικαιολογίες, ας πούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι, γιατί άκουσα από δοκιμασίες το 55-60, ο κόσμος που εμπήκε στην εξίσωση είναι αρνητικά. Και όταν έγιναν μια-δυο πάσες λάθος, ξεκίνησε και έχει χάσει. Βόηθας. Η Ομόνια, εμέσως, δεν είπε ποτέ ότι πήγε πρωτάθλημα, προφανώς για αυκάλιον την πίεση. Σε αντίθεση με την Ανόρθωση, που τιμούρα από την πρώτη μέρα, είπε ναι, εγώ να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Αγνοώντας, αν θέλεις, ότι το πράγμα για κάποιους μπορεί να πίεσει να μην την αντέξουν. Άρα, είναι το πώς θα προσεγγίζεις. Προσπαθείς να πεις ότι δεν μπορεί να πρωτάθλημα για να μην έχουν πίεση οι παίκτες μου ή λες εγώ πάω... Μα ένα λεπτό ρε Λουκά μου, ο Τιμούρ, πόσα πρωταθλήματα πήρε. Αφού ο ίδιος είναι πρωταθλητής. Ενώ προπονητής, ο πρώτος προπονητής στην Κύπρο που έβαλε την Κυπριακή ομάδα στους μήνες του Champions League. Είναι που θέλει να σου πει ο Τιμούρ. Ότι φέρνουμε την κουβέρτα να σκεπαστώ, αν εγκριωσώ. Να τα πετάξει όλα και να πάει να πολεμήσει. Κατά μέτωπο. Ακριβώς και εν τούτον που άκουα τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με το γιατί εν ηγέτης, γιατί γεννημένος νικητής, γιατί πρωταθλητής. Τόσα δώσαμε, τόσα πήραμε. Μπορούσε να κάτσει ο άνθρωπος να πει έπαιζα χωρίς τον τάδε. Έφαγε έναν γκολ που έμπαινε ουσιαστικά τυχερόν. Και ο Πάμπος προς τιμή του είπε το. Γιατί έδειξε εσύ ο Πάμπος επίπεδο. Ναι, ο Κεσπάγια που πάει θέλει να πιάνει πρωτάθλημα. Δάμε η διαφορά. Έχει μια διαφορά. Ξεκάθαρο. Μάλιστα. Να δούμε τώρα από πλευρά Ομόνιας ουσιαστικά, αλλά και εθνικού, αν είχαμε αντιδράσεις στα social media. Ένας Ολυμπιακός, Απόστολε, που έκτισε ένα παιχνίδι όπως ακριβώς αυτός το ήθελε. Μπορεί η Ανόρθωση να είχε τις απουσίες της, αλλά αυτή την Ανόρθωση κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι του πήγαινε το παιχνίδι ακριβώς όπως το σχεδίασε και όπως το ήθελε ο προπονητής του. Ακριβώς. Ήταν μια αλωμένη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Είχε ισορροπία και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Ενώ αναγκάστηκε και ο Ολυμπιακός, γιατί είχε ο Ολυμπιακός απουσίες. Να ξεκινήσει με αρκετούς επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Βρήκε τον τρόπο ο Πάμπος, όπως φάνηκε, γιατί εντάξει, ο κόσμος βλέπει απλά το παιχνίδι. Λέμε ότι ακολουθεί μια δουλειά ολόκληρης εβδομάδας. Να πείσεις τους ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν το πλάνο, να υποστηρίξεις εσύ ο ίδιος το πλάνο, να το δουλέψεις και την ώρα του παιχνιδιού να μπορεί να κοτσάρεις για να το κρατήσεις. Ο Πάμπος πήρε ένα άριστα. Είναι εύκολο μια ομάδα με 17 βαθμούς να κερδίζει μια. Την οποιαδήποτε ομάδα που έχει 40, στάθηκε καλά ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτό που μου άρεσε από τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έπαιζε μόνο άμυνα. Mm. Προσπαθούσε να βγει μπροστά. Και ήταν απειλητικός όποτε βγαίνει μπροστά ο Ολυμπιακός. Και μια ομάδα που θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες ήταν εναντίον αυτής της ομάδας όλη τη χρονιά, γιατί είχε αρκετούς τραυματισμούς. Και σίγουρα αν ο Ολυμπιακός κρατήσει ένα κορμό, βασικό κορμό, την επόμενη χρονιά. Σίγουρα να διεκδικήσει είσοδο στην Εξάδα. Εγώ έτσι θεωρώ. Mm-hmm. Διότι η παρουσία του Πάμπου θεωρώ ότι είναι εγγύηση για να βλέπεις μόνο μπροστά. Η Ανόρθωση πήγε στο παιχνίδι αυτό με σημαντικές απουσίες της προέκυψης γι' αυτό με τον Λόρια που μπορεί να παίξει γι' αυτό τον ρόλο του. Χωρίς αυτό να είναι μορφή για τον. Στην τελευταία στιγμή, έτσι. Ναι, σε βγάζει εκτός. Μπήκε ο Τιμούρ ευνηδιάζοντας όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα με το ΑΠΟΕΛ, όπου ουσιαστικά πήγε με σέντερφορ τον Ράγιος. Χθες άρχισε με σέντερφορ τον Χριστοφή. Στην συνέχεια φυσικά το άλλαξε. Δεν του βγήκε αυτό το πράγμα στο γήπεδο. Σου πω, από τη στιγμή που σου λείπει αρτηματάς, μαρκάς και το σβήλι,
χάνει πλέον τι ισορροπίε. Είναι τρει που παίζουν στην ίδια θέση. Μπορεί να παραστώσουν. Εδώ ο Ράγιο πότε φάνηκε. Όταν έπαιζα δύο από αυτού πίσω του. Εχθέ ο Ράγιο αναγκάζει τον έρθει να πάρει την μπάλα είτε στα άκρα είτε στην άμυνα. Ο Ράγιο πού χρειάζεται, πού είναι απαραίτητο. Έξω από τα μέτρα. Όντω είναι αποσύρε που δύσκολο να σε αναγκάζει. Δηλαδή, ξέρει, όταν κάποιοι παίχτε εκτό του τι κρατούν ισορροπίε, αμυντικέ και επιθετικά και αμυντικά ισορροπίε, αλλάζουν και ισορροπίε για κάποιου άλλου. Γιατί είναι κάποιοι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένε θέσει. Κάποιοι θα πρέπει να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά για να μπορέσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν το κομμάτι του. Μπορεί να κάνουν και παραπάνω τρεξίματα, να κάνουν παραπάνω άμυνα, ενώ είναι επιθετικοί, δημιουργικοί. Άρα αλλάζουν τρόπον σκέψη, αλλάζουν τρόπον συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό νομίζω να βοηθά όπως ήθελε ο Κεσπάγια για την ομάδα του. Η ανόρθωση προέρχεται από μια καλή ισοπαλία, όχι με καλή εμφάνιση σε ένα ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ, κράτησε εκεί την απόστασή της, μια ήττα από τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο πράγμα να κερδίσεις τον Ολυμπιακό μέσα στο Γασιμπή. Με συγγνώμη, μέσα στο Μακάριο, το έχει δείξει ο Ολυμπιακός με τον Πάμπο ότι φέρνει τα παιχνίδια εκεί που τα θέλει. Αυτό το πράγμα μπορεί να την αποπροσανατολίσει, να τη ρίξει την ψυχολογία, να την αλλάξει, ή θεωρείς ότι με τον Τιμούρ εκεί ο στόχος είναι ένας και αδιαπραγμάτευτος. Καμία σχέση, τελείωσε έτσι. Αλλιώς, μα αυτή η αγωνιστική είναι λες και δεν έγινε. Βαθμολογικά, η μόνη ομάδα που κέρδισε ήταν η ΑΕΚ. Αυτή, ούτε οι κάτω κέρδισαν κάτι γιατί όλοι κέρδισαν. Ούτε η πάνω υποφελήθηκα σε κάτι γιατί όλοι έχασα. Μόνο η ΑΕΚ που μπήκε εξάδα. Οπότε για την ανόρθωση εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Σίγουρα η παρουσία του Κεσπάγια προεξοφλεί ότι η ομάδα και το δείχνει έτσι αλλιώ ότι θα πάει μέχρι το τέλο και θα είναι διεκδικητή. Να πούμε όμω ότι η δύναμη τη ανόρθωση είναι το Αντώνη Παπαδόπουλο. Ναι, αυτό θα δούμε και τι έχει κάνει η ανόρθωση. Ουσιαστικά εκτός και αυτό θα δείξει αρκετά πράγματα. Όμως επειδή είναι εδώ ο Απόστολος Μακρύδης και είναι ένας από αυτούς που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη τον Χριστοφή, θα ήθελα έτσι μια κουβέντα γιατί, εάν θεωρείς ότι η πορεία αυτού του παίχτη ήταν εκείνη που εσύ διέκρινες ότι θα ήταν από πολύ μικρός, και αν θεωρείς ότι στην ανόρθωση θα μπορεί να δώσει εκείνο για το οποίο τον έχουν πάρει. Εντάξει, ο Δημήτρη είναι μια ιστορία ζωή ουσιαστικά. Γιατί είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του όταν 16 χρόνια, 17 στον Ονίζηλο. Έχουμε να πούμε σχέση επικοινωνία. Σαν ποδοσφαιριστή, σίγουρα είναι και το πιο εύκολο πράγμα να σε ειδοποιούν μια εβδομάδα πριν να ανοίξει μεταγραφική ότι ξέρω εγώ είσαι εκτός πλάνων ή οτιδήποτε. Ο Δημήτρης, αν του δείξει αγάπη, επειδή το ξέρω από μωρό, είναι ένα απίστευτα ευαισθητό άνθρωπο. Απίστευτα ευαισθητό άνθρωπο. Αλλά που την άλλη είναι και ψυχάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θυμούμαι χαρακτηριστικά όταν έπιασε στην Ένωση, έλεγε εγώ να παίζω βασικό. Όταν έπιασε στην Ομόνια, έλεγε εγώ να παίζω βασικό. Είμαι σίγουρος ότι με τη θέληση του, την νοοτροπία του, τις ψυχικές του δυνάμεις, η φυλάθηση ανώθρωση είναι να τον αγαπήσω. Γιατί θα μπορεί να αποδειχτεί και να εξελιχθεί και σε βαρόμετρο για το πρωτάθλημα ο Δημήτρης. Εγώ τι πιστεύω. Γιώργο, εσένα είναι η άποψή σου. Εντάξει, τα προσόντα του Δημήτρη του Χριστοφή είναι γνωστά. Πρικτικός, το σούτ το ξαφνικό, το δυνατό που μπορεί να σου βάλει γκολ από 35 μέτρα που το έχει, στο ένα εναντίον ενός. Η ουσία είναι να μην πετάξει τραυματισμό. Αν δεν πετάξει τραυματισμό, ναι. Μπορεί να επανέλθει. Και να επανέλθει δίνοντας έτσι στην ανόρθωση μια διαφορετική δυναμική. Ναι. Θα πάμε θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνει αυτός ο παίκτης. Πολλοί θεωρούσαν ότι ο Χριστοφή ήταν για να φύγει από την Κύπρο. Ενδεχομένως να μην ήταν η κατάλληλη ομάδα όταν πήγε και αυτό να τον επηρέασε. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ουσιαστικά αυτό το ταλέντο δεν είχε εκείνη την πορεία που θα μπορούσε. Τούτο νομίζω το παραδεχόμαστε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί ο Χριστοφή ήταν παίχτης που και είναι παίχτης που εύκολα ξεχωρίζει. Θα σκεφτείς δύο φορές όταν το δεις στα καλά του το Χριστοφή, αν είναι παίχτης που ξεχωρίζει. Εδώ τον έβλεπες με την εθνική.
σε παιχνίδια με παίχτες κλάσης και δυσκολεύονταν να τον κρατήσουν. Δηλαδή τα προσόντα είναι για όνομα του Θεού. Το πρόβλημα είναι αμέσως σου βγάλει τραυματισμό. Αν δεν βγάλει, σίγουρα θα θεωρώ ότι θα είναι βαρόμετρο. Ποδοσφαίρο. Και με τις παρεμβάσεις του και με το ότι ψυχώνει τους ποδοσφαιριστές και με τις αλλαγές του. Έπαιξε σημαντικό. Τον Πάμπον το βλέπεις διαφοροποιημένο τακτικά, προπονητικά από αυτό που πήρε το πρωτάθλημα με την ΑΕΛ. Ήταν εκτός, ήρθε στην Ομόνια. Πάμπος είναι ο ίδιος. Τον είχα παίχτη στη δόξα και τον ξέρω. Είναι, ξέρεις, δεν δέχεται να χάνει. Εξαρτήται ότι είναι σε ομάδες που είναι για τον προαθλητισμό, ακόμα και σε αυτές τις ομάδες που είναι, μέσα του, δεν θέλει να χάνει. Θέλει να κερδίσει. Αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρία το κατσάρικο. Ναι. Έχει αυτή τη... Το γνωρίζω, μάμου, και εγώ είμαστε συμμαθητές. 30, πόσο, χάσα λόγω αρκετά. Νόμιζα να πιστεύω. Πάρα πολλά, 40, είμαι 52, 40. Αρχίσατε με το 30, νόμιζα να είμαστε 33 χρόνια. Όχι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Ναι, όντως, θέλει να κάνει, ούτε... Και περνά το στις ομάδες που πάει, και παρόλο όντως που δουλεύει, έχει δίκιο ο σε ομάδες που εντάξει, είσαι και πολλά περιθώρα να κερδίζεις. Συνεχεία, περνά το στις ομάδες. Ίσως να στην Ομόνια σε μια πολύ πολύ άσχημη περίοδο με τα προβλήματα. Γιατί δεν τυχαίνει. Ναι, ναι. Τυχαίνει αυτό. Είναι το timing, είναι πότε θα πάεις, τι θα σου βγει εκείνη την περίοδο, αν όλα είναι καλά, θα μπορέσει ο προπονητής να κάνει. Πολλές φορές είναι και χημεία. Αν δέσεις με μια ομάδα, το περιβάλλον γενικά, παίζουν πολλά σημαντικό ρόλο. Έτσι. Στη Λεμεσό έγινε χθες άλλη μια έκπληξη, πάμε προηγουμένως για την Ομόνια. Ο Απόλλωνας μπήκε στο γήπεδο και ήξερε όλα τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά, μόλις ξεκινούσε το παιχνίδι του Απόλλωνα, είχαν χάσει όλοι. Και με το πάθος που έχει ο Σοφρόνης, με τη δύναμη της έδρας... Έπαιξε ο Απόλλωνας. Έπαιξε. Ήταν από τα παιχνίδια που δεν σου βγαίνουν. Διαφορετική περίπτωση από την, Ομόνια. Να δούμε πώς λοιπόν ο Απόλλωνας έχασε και πώς το παραλίμνη πήρε μια παλικαρίσια νίκη. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ο Απόλλωνας δεν πήγε δυνατά, δεν έφτιαξε τις φάσεις, δεν του βγήκαν στην αρχή και αυτός έχω την αισθήση ότι ψιλοαχώθηκε και απέναντι αντί του είχε μια σκληροτράχυλη ομάδα, δυνατή ομάδα. Η Ένωση Νέων Παραλυμνίων με τη μεταγραφική περίοδο άλλαξε εντελώς σαν ομάδα. Δηλαδή της βγήκαν οι μεταγραφές της. Και είναι και μια άλλη ομάδα, δεν ξέρω, με τον Γιάννη. Είναι αλήθεια. Ναι, είναι με τον Γιάννη. Η καλύτερη μεταγραφή ο προπονητής, πραγματικά ο άνθρωπος είναι καθηγητής. Γιατί αντιμετώπισα την Ένωση στο κύπελλο, όταν ήμουν στον Οθέλλο. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Απλά κάποιες αδυναμίες ήταν χτυπητές. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο Γιάννης, έχει δώσει μια πειθαρχία στην ομάδα. Είναι ισορροπημένες όλες οι γραμμές της Ένωσης. Είναι καθόλου τυχαίο ότι τρία μάτς ουσιαστικά μπορούσε να κερδίσει γιατί η Σαλαμίνα δεν δέχονταν τον γκολ στα τελευταία λεπτά. Ήταν καλύτερος από τη Σαλαμίνα στο αμόχωστος. Μεγάλη ιστορία. Και γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την Ένωση. Ξέρεις, κάθε ομάδα έχει μια... Κουλτούρα. Μια κουλτούρα, μια... Οσμήν, αυτό οσμήν. Που λέμε. Ο άνθρωπος ξέρει, μπήκε μέσα αμέσως, ξεκίνησε δουλειά, θέλει χρόνο προσαρμογής. Σέβεται τον ο κόσμος. Σέβονται τότε ποδοσφαιριστές, ένας άνθρωπος που έχει πειθαρχία. Πιάνει το 1000%. Βλέπουμε, ας πούμε, ποδοσφαιριστές που ήταν εξαφανισμένοι. Βαρέλα, ας πούμε. Δεν απίστευτο πώς η μεταμόρφωση. Κέρδισε ποδοσφαιριστές. Και τούτον όντως όμως με τις μεταγραφές, γιατί έπιασε για μένα ακριβώς που ίσως είχε θέμα. Και πέτυχε 100%. Το Αραλίμνη επιθετικά ήταν καλό και πριν. Ένα αμυντικά που τα χάλια. Έφερε δύο στόπερ. Ήταν χάλια το παραλίμνη αμυντικά. Έκλεισε το πρόβλημα του. Έλυσε κατά μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Όταν είσαι καλός επιθετικά, βελτιωθείς αμυντικά, το πιο πιθανό είναι να αλλάξεις και... Mm-hmm. Απλώς, τώρα τούτο που μένει λίγο να αλλάξει το θέμα να μην εξαρτάται τόσο πολλά από το Ριέρα που περνά το παιχνίδι, μου. Και, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να το... Ο Απόλλωνας μπήκε λοιπόν στο γήπεδο, ήξερε τα αποτελέσματα των άλλων. Προερχόταν από την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική με την ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν περίμενε κάποιος ότι δεν θα κέρδιζε το παιχνίδι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ερχόταν από ένα αποτέλεσμα. Και ποιο αποτέλεσμα, ήττα από την ΑΕΛ. Ξέρεις, μπαίνει πίεση πλέον. Ναι.
Διότι δεν έχασες μόνο τους βαθμούς, έχασες και το γόητρο. Ξέρεις, ο Απολλωνίστας, αν δεν είσαι στη συμπολιτιδά, αισθάνεται... Φέτος έφαγες δύο φορές. Περηφάνεια, ναι. Φέτος έφαγες δύο φορές. Συγγνώμη. Δύο φορές από την άλλη. Περηφάνεια πάει περίπατο. Και έρχεσαι, αντιμετωπίζεις μια ομάδα όπως τώρα, λέει, μην δυσκολεύεσαι να βάλεις γκολ, ενώ παίζεις, κάνεις, φτιάχνεις ευκαιρίες, αρχίζεις να βάλεις γκολ, αρχίζει πλέον η πίεση. Ναι. Και τρως το κόστος στο 70. Μπορούμε να όπως λες, αλλά μια ομάδα που κερδίζει 17 κόρ, 16-17, έχει 16-17 τελικές. Είναι από τα παιχνίδια που... Υπάρχουν παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, να ρωτήσω και τους δύο. Υπάρχουν παιχνίδια στο ποδόσφαιρο που δεν είναι η ροή σου, δεν είναι η μέρα σου, ό,τι αν κάνεις είναι ο χάρης στο παιχνίδι. Ναι. Δεν θα σου βγει. Ίσως να ήταν ένα τσι παιχνίδι, πέραν το πόσο καλή ήταν η ένωση. Αλλά με δουν τα στατιστικά, δύσκολα θα χάσεις. Θέλεις να σου πω, έβλεπα το Ίντερ Μίλαν. Η Μίλαν το πρώτο ημίχρονο, αν το έβλεπες, δηλαδή πάτησε την Ίντερ. Μπαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο σε 2 λεπτά, 2-2, 2-3, δηλαδή άλλαξε το παιχνίδι. Το έχεις σε ένα παιχνίδι που δεν θα το βγαίνει. Εμένα μου έτυχε πάλι με τον Απόλλωνα, θυμόμουν στον Εθνικό, 0-1 στο τρίτο λεπτό, 90 λεπτά. Μιλούμε βομβαρδισμό. Ήταν ο Κουντούλ τερματοφύλακα, πιάτσε και τρία άπιαστα. Ξέρω εγώ, συνέχεια να βλέπει το χρονόμετρο, Παναγία μου, να μου να γίνει. Να μου να... Επέρασε και τούτο, επέρασε και τούτο. Έχει παιχνίδια που ω διαμαγέννη, ξέρω. Δεν ξέρω την άποψή σα. Εγώ θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι η ομάδα που μπορεί να την απολαύσει παραπάνω από την κάθε μια. Θα βγάλει τι περισσότερε φάσει με τον Σοφρόνη. Θα έχει εκείνον την επιθετικότητα. Α σου πω ότι έχει ο Απολλώνας που είναι πιο μπροστά από τις άλλες. Είναι η ένταση στο παιχνίδι. Η ένταση στο παιχνίδι του Απολλώνα είναι πιο ψηλά από τις υπόλοιπες ομάδες. Ενώ ο τρόπος που παίζει έχει πάρα πολύ ταχύτητα. Ο ρυθμός. Η ένταση, ο ρυθμός. Και εν τούτη η διαφορά μας ουσιαστικά και εμάς σαν Κύπρο με τα πιο προηγμένα πρωταθλήματα. Ο ρυθμός. Η ένταση στο παιχνίδι μας. Ο Απολλώνας με το Σοφρόνι κατάφερε να έχει το πράγμα. Έχει πάρα πολλά προπόνηση, πιστεύω. Εντάξει, για παιχτό φυσικά, αλλά για θέμα και προπόνηση. Το ότι ο Απολλώνας έχασε το Τζελάγια, έφερε ένα άλλο center for που την πρώτη μας έδειξε ότι γεμίζει την περιοχή. Ναι. Το ότι όμως δεν έχει εκείνον το κρύο νεμα. Ο Τζελάγια, δεν ξέρω, ήταν παίχτης σου, Αποστολή. Ο Τζελάγια είχε μια ηρεμία μέσα στο παιχνίδι του. Ο Τζελάγια είχε κάτι το οποίο το έχει ο Ντάκ Πιχάγια. Σέντρες, το timing, δηλαδή μπορεί να είσαι ένα πόδι πιο ψηλό του και να σου πιάσει κεφαλιά. Και να σου βάλει και γκολ. Είχε αυτόν το εύκολο γκολ ο Ζελάγια. Ναι, δεν ξέρω αν. Μπορεί να ήταν εξαφανισμένο και ξαφνικά. Κάμε τη ζημιά. Ο Απόλλωνας συνήθως παίρνει γκολ από αυτού τη δεύτερη γραμμή ή τον Παπουλίν, όπου και αν παίζει, είτε παίζει μπροστά, είτε παίζει στα άκρα, είτε παίζει πίσω, θα έχει τα γκολ του. Του δίνει λύσεις. Υπάρχουν παίχτες που μπορούν να του δώσουν τα γκολ. Χτες δεν μπορούσα να του το κάνω. Μην ξεχνάς όμως ότι υπάρχουν και οι παίχτες αυτοί που λες, οι περιφερειακοί, που περάσαν και τραυματισμούς. Πολλούς ατομικούς. Και είναι και τραυματισμένοι. Έχει και αυτά τα προβλήματα πολλών να ξεπεράσει. Όμως δεν πάβει να είναι εκεί. Είναι εκεί. Θεωρείς ότι οι νίκες οι συνεχόμενες, αλλά και γενικά η εικόνα του, θα έχουν τον Απολλώνα Απόστολε εκεί μέχρι το τέλος? Είναι διεκδικητής ο Απολλώνας? Να σου πω, αν ο κόσμος μείνει κοντά στην ομάδα, στη στηρίξη, εντάξει, σημαντικό είναι το παιχνίδι στη Τετάρτη είναι η Πάφο. Διότι αν καταφέρει να κερδίσει πλέον, να πάει 5 βαθμούς πριν πρώτη θέση. Ναι, γιατί ο Απολλώνας παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παίζει. Μπορώ να το βάλω στην ίδια μοίρα με τις άλλες ομάδες πάνω, γιατί προσπάθησε. Δημιούργησε τα θέματα, μια λεπτομέρεια, να σου πω η ευκαιρία του Παπουλία, το κάνει άλλο 10 φορές. Νομίζω ότι είναι εντάξει, κάποια... Ο Παπουλής, εντάξει, έβαλε γκολ πολύ πιο δύσκολα, δεν τίθεται θέμα. Φυσικά νομίζω να μπαίνουν όλα χάνονται. Αλλά και για την Ένωση, όντως δείχνει ότι πλέον να παλέψει... Όχι, η Ένωση είναι άλλη ομάδα πλέον. Είναι άλλη ομάδα πλέον η Ένωση. Και πιστεύουν το πλέον και ήδη, ότι έχουν δυνατότητες. Μάλιστα. Να δούμε και τη φάση εμείς που ξεχωρίσαμε από αυτό το παιχνίδι. Τις πολλές, πέραν εκείνη του Παπουλή, είναι στις καθυστερήσεις ουσιαστικά, χάνεται αυτή η φάση.
Και ο Απόλλωνας, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει πάρα πολλά παιχνίδια στα τελευταία λεπτά. Άρα, εκείνο το δίλεπτο μες στο τσίρο είναι το τρίλεπτο. Και Απόστολε, θέλω την άποψη σου, να θέλει ο Απόλλωνας να σου βάλει γκολ μες στο τσίρο στα τελευταία 2-3 λεπτά, σε πόση δύσκολη θέση σε φέρνει. Κομβικό, έτσι. Είναι κάπου ελπίζεις, χάνεις την ευκαιρία, κάπου ξέρεις. Νιώθεις ότι ο χρόνος τελειώνει. Εντάξει. Απλά εντάξει, η αλήθεια ότι στα ειδικά το παιχνίδι, επειδή ήταν το τελευταίο, ουσιαστικά είχαν προηγηθεί οι αποτυχίες τους άλλους. Εντάξει, όλοι περίμεναν ότι θα κερδίζει, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, επειδή αποδίδει καλό ποδοσφαίρο, θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ή για πολλούς τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά ήταν και αποτέλεσμα η ομάδα που έρχεται από κάτω, που κέρδισε η ομάδα από πάνω, ήταν και η ΑΕΛ που έχασε στην Πάφο. Από την Πάφο. Φυσικά δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς θεωρούν ότι η πορεία της Πάφου μέχρι τώρα θα είναι η ίδια από εδώ και πέρα. Γιατί έχει αλλάξει νομίζω όχι. Ναι. Έχει αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα βλέπεις μια Πάφο την οποία δύσκολα θα την βάζεις κάτω. Θα είναι δύσκολη η ομάδα για όλους πλέον η Πάφος. Ναι, αν μιλούμε για τραυματισμούς, μπορεί να είναι η ομάδα που πέρασε τους περισσότερους. Φυσικά έχει εξήγηση, γιατί ξεκινώντας η προετοιμασία έρχονταν ποδοσφαιριστές, τους έβαζα σε ειδικά προγράμματα, ξέρω εγώ. Είχασε πάρα πολλούς, μια ομάδα χτισμένη με αρκετά χρήματα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή το να φέρεις ακριβούς παίχτες που να μένει. Το θέμα δεν είναι αυτό, Λούκα. Το θέμα είναι να έχεις παίχτες σε έναν αλφα επίπεδο φυσικής κατάστασης, παίχτες σε β, παίχτες σε γ. Και να τους προπονείς όλους μαζί. Πώς. Έχεις πρόβλημα, ναι. Και τον εύκαινε. Τώρα όντως γεμίζει η ομάδα σιγά σιγά. Βλέπουμε τον Περιγκό που έχει έρθει, μιλούμε για κλάση άνθρωπο. Σίγουρα η Πάφος μπορούσε να διεκδικήσει θέση στην Εξάδα. Σίγουρα. Αν ήταν μια ισορροπημένη ομάδα από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Κέρδισε χθες δίκαια νομίζω. Ναι. Ήταν καλύτερα από την αρχή. Και ιδιαίτερα μετά που πήγε ο Βάγιο Περιγκό. Έγινε άλλη ομάδα. Ναι. Ανέβασε επίπεδο και σε ταχύτητα και σε. Ναι. Ήταν και ανοιχτό το γήπεδο που βολεύει ακόμη περισσότερο. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν η ΑΕΛ κάνει μια υπερπροσπάθεια, δηλαδή έχει κερδίσει τη συμπάθεια αυτή η ομάδα όλων και λόγω του Κέρκες που είναι εκεί που κάνει ο άνθρωπος. Όλοι όσοι είναι κοντά ή όσοι αντιλαμβάνονται το τι γίνεται στην ΑΕΛ το γνωρίζουν. Έχει όμως πρόβλημα να κολλήσει 2-3 επιτυχίες. Έχει πρόβλημα άμα μπαίνει στο πούλμα. Κάτι τη ίδια μα έχει δίκιο ο που το έγραψε. Όταν ανέβει στο πούλμαν έχει πρόβλημα. Γιατί αν έχει να παίξει εκτό Λεμεσού, πάρα πολύ βαθμοί που έχει πάρει. Είναι τεράστια. Χαόδης. Θα δούμε ενδεικτικό αυτού, Απόστολε και Γιώργο Σαββίδη, θα είναι. Δούμε την κάρτα τώρα με τα αποτελέσματα τη ΑΕΛ, το τι έχει κάνει η ΑΕΛ εκτό έδρα. Σε 10 παιχνίδια. Σε 10 παιχνίδια έχει πάρει μόλις 8 βαθμούς με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 6 ήττες. Έχει βάλει 10 γκολ και έχει δεχτεί 19. Κρατάτε το γεγονός ότι οι 2 νίκες, η μία είναι όταν ήταν τυπικά φιλοξενούμενη ναι, στον τέρπι με τον Απόλλωνα, που ουσιαστικά μέσα στο Τσίριον. Και αυτή κέρδισε μόνο τον εθνικό εκτός έδρας. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι. Αποτυπώνει. Το πούλμα. Ναι. Ας πιένουμε άλλο μέσο. Ας πιένουμε κάτι το δικό. Ξεκάθαρο, ναι. Δείχνει γιατί η ομάδα, ενώ πολύ οργανωμένη ομάδα, καλή ομάδα, στις καλές της δύσκολα μπορείς να τις επιβληθείς. Μα το να κερδίσεις από έτσι από όλο να σημαίνει ότι έχεις καλή ομάδα. Αλίμονο κύριε Λέσου. Απλά αυτό είναι θέμα που πρέπει να λυθεί εκ των έσω, ξέρω εγώ, θέμα ψυχολογίας, τίποτε. Δεν το θεωρώ, ας πούμε, το να παίζω εκτός έδρας. Θα θέλω να λέγω με μεγάλη ομάδα ή μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ναι, κουβαλάς και πολλά προβλήματα όμως. Εντάξει, τώρα είναι άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά όμως το εντός με το εκτός. Και να θεωρήσω. Κρίμα. Και να βάλουμε στην κουβέντα το γεγονός ότι ο κόσμος της ΑΕΛ δεν πάει στο Τσίρο. Άρα που θα θεωρούσε κάποιος ότι η δύναμη είναι ο κόσμος της μέσα στο Τσίρο, γιατί ούτε την έδρα, την φυσιολογική της ΑΕΛ δεν την έχει. Γιατί ο κόσμος δεν πάει. Ο κόσμος της ΑΕΛ δεν τη στηρίζει. Έχει ξεκάθαρο ότι έχει πρόβλημα δηλαδή υποστήριξη και να δώσει ο κόσμο μια όθηση, μια δυναμική σε μια ομάδα που έχει στόχου. Για την άλλη, ο κόσμο είναι μεγάλο και η ανόρθωση. Πάμε στην ανόρθωση. Να δούμε και η ανόρθωση. Αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Η ομάδα που είναι πρώτη, το τι έχει κάνει μέσα στο Αντώνη Παπαδόπουλο, θα δούμε τι έχει κάνει
έξω από τον Αντώνης Παπαδόπουλος, με τις πρώτες 8 ομάδες του πρωταθλήματος. Έχει χάσει από την Ομόνια, έχει ισοπαλία με το ΑΠΟΕΛ, έχει χάσει από τον Απόλλωνα, ισοπαλία με την ΑΕΛ, έχει κερδίσει ουσιαστικά μόνο την ΑΕΚ μέσα στην αρένα. Τρεις ήττες, τρεις ισοπαλίες και μία νίκη. Μάλιστα. Mm? Αυτό έχει κάνει η ανόρθωση εκτός Αντώνης Παπαδόπουλος που... Αυτό σημαίνει και... 15 βαθμούς απώλεια. Και γι' αυτό κάτι βαθμούς. Σημαίνει, έτσι. Πρέπει να σημαίνει. Είναι η πρώτη, έτσι. Η πρώτη ομάδα. Πίνακα. Μα η αγωνιστική που πέρασε ουσιαστικά αποτυπώνει ότι καμιά ομάδα μέχρι τώρα δεν έπεισε. Και δεν είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι καθαρό. Είναι καθαρό. Δηλαδή εντάξει, ένα Σαββατοκυριακό μου μπορεί λείπει ο φανατισμό, διότι. Να λέμε ο άλλο έχασε. Εντάξει, δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Αλλά φαίνεται καθαρά ότι καμία δεν είναι στο επίπεδο που να πει ξεχωρίζει ή δώστε τη το πρωτάθλημα. Ή να σε πείσει ότι να νιώσει ότι σε πείθει ακόμα. Ότι αυτή θα είναι. Συνήθως όταν τα πράγματα είναι ότι δεν πείθει κανένα ότι μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα, στο σημείο να πιάσει το ΑΠΟΕΛ. Μα γι' αυτό. Γιατί το ΑΠΟΕΛ έχει αυτό το κάτι που χρειάζεται. Τη Στόμφαν στα 2-3 παιχνίδια που να πρέπει να το κρίνουν τον τίτλο. Μέχρι στιγμή δεν το έχει. Μέχρι στιγμή δεν το έχει, αλλά αν το ανακαλύψει στην πορεία. Νομίζω είναι το επόμενο παιχνίδι, νομίζω ότι κρίνει αρκετά το Απόλλωνα. Ναι. Σημαντικό. Σημαντικό. Απλά είχε δύο παιχνίδια ουσιαστικά με ανόρθωση Τζάικ που αν τα κέρδισε ήταν πρώτο, α πούμε. Ναι. Ναι. Είναι γεγονό. Και θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο γενικά. Το Απόλλωνα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έπιασε ακόμα το επίπεδο απόδοση ούτε τη ανόρθωση, ούτε τη Ομόνοια, ούτε του Απόλλωνα. Θεωρείς το επίπεδο που μπορεί να πιάσει. Ναι, το επίπεδο που μπορεί να πιάσει. Που θεωρούμε ότι μπορεί να πιάσει. Που θεωρούμε ότι μπορεί. Οι άλλοι προσφέραν, έδειξαν μας παραπάνω πράγματα. Μα το τώρα. Καθόμαστε, όμως, Απόστολε, καθόμαστε εδώ. Το θέμα είναι να το πάρει. Σε συζητούμε αυτό το επίπεδο που μπορεί να πιάσει. Μα κοίτα, μιλώ για το τώρα. Ότι ως τώρα Απόλλωνας, Ανόρθωση, Ομόνοια, δείξαν μας... Έδωσαν τα καλά τους δείγματα, θεωρείς, ναι. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ έδειξε με, δηλαδή, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, είναι έδειξε. Παιχνίδι με τον Άγιαξ, για παράδειγμα, θεωρούσε ότι αν το ΑΠΟΕΛ... Τώρα να πεις είναι εξαίρεση. Μπορεί να το πεις ότι είναι εξαίρεση. Είναι και παιχνίδια ειδικών κινήτρων του, όμως και ξεχωριστών. Να δούμε, πριν πάμε να δούμε και την κλήρωση και τον τυχερό του διαγωνισμού, πάμε να δούμε και την ενδεκάδα αυτής της αγωνιστικής που με τις ήττες των μεγάλων ουσιαστικά ναι, από τους παίκτες των μικρών ομάδων γιατί δεν ξέρω αν θα πάμε αν θα βρούμε ξανά αγωνιστική που δεν θα υπάρχουν παίκτες των διεκδικητών μέσα, έτσι. Κλέιμαν τερματοφύλακας, στο κέντρο της άμυνας ο Μπάλαζιτς και ο Κολομπάρ. Αριστερά ο Χριστοφή, γιατί έκανε και εξαιρετικό παιχνίδι και πήγε σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα πάρα πολύ καλά με τον Μποτεάκ, που είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Βαγγέλης Κυριάκου που έκλεισε εξαιρετικά τους χώρους στον Ολυμπιακό. Και βάλει και τον κόλτο, να μην ξεχνάμε τον κόλτο πρώτο που ήταν εξαιρετικό του Χριστοφή με την Ομόνοια. Ο Οικονομίδης που κάνει εξαιρετική χρονιά μαζί με τον Σάστρε, έναν από τους πιο σταθερούς παίχτες της ΑΕΚ φέτος. Βαρέλα με τον κόλ του, ο Θεοδόρου επίσης πάρα πολύ δουλειά στο Τσίριο, ο Αζουλάου και ο Ράκελς μπροστά. Απόστολε, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε για σένα, ήταν καλή κουβέντα που κάναμε. Αλλά πριν σε αφήσουμε, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Είχες μια εμπειρία πολύ πολύ καλή. Στην Ελλάδα, πολύ περίεργη. Μεγάλη εμπειρία. Ναι, εντάξει, ήταν μια ομάδα που είναι έχω μέσα στο στόμα μου 35-40 χρόνια και χρησιμοποιώ μια εκφράση. Λοιπόν, τους περισσότερους μου με κοροϊδεύαν όταν πήγα. Και μάλιστα ξεχάσατε τις πρώτες προπονήσεις, είπα το και στα αποδυτήρια της ομάδας. Ναι, ναι. Και γελούσαν πάλι οι παίκτες. Για την Παναχαϊκή. Πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει, αλήθεια είναι μεγάλη ομάδα, απλά δυστυχώς διοικείται που ανθρώπους που έμπρεπε να είμαι στο ποδοσφαίρο. Τώρα να μου πεις, εντάξει, σιγά σιγά το ανακαλύπτεις. Αν ήμουν πιο μικρός, δηλαδή είμαι 52, αν ήμουν, ξέρω εγώ, μπορεί να ήμουν 35-40, να πω να κάνω καριέρα, να κλείσω λίγο τα μάθηκια μου. Εντάξει, μεγάλωσα για να κλείω τα μάθηκια μου. Κλείω τα μόνο να μαντζιμούμε. Έχαραξα έναν δρόμο,
Έδεσε ανήφορα, κατήφορα, στροφές, πράγματα, αλλά θέλω να είναι καθαρός. Ήταν διδακτορικό. Ήταν, θεωρώ ότι ένα σεμινάριο. Ήταν ένα σεμινάριο. Όχι σεμινάριο, σεμινάρια. Αλλά έχω ωραίες εμπειρίες, δηλαδή το να παίξω στα Γιάννηνα, το να παίξω. Ξέρεις, είδα κάποια πράγματα. Έμαθα πράγματα, κατάλαβα πράγματα. Όχι γιατί δεν ήξερα από προηγουμένως, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα πως... Ήταν η ομάδα των πολλών των κόρνερ πάντως. Ναι, εντάξει. Πολλά κόρνερ. Πάντως είναι απίστευτο. Πολλά κόρνερ, Λουκά μου. Όσοι έπαιζαν κόρνερ την Παναγάγη, πιέναν καλά. Πιέναν ταμείο. Μπορεί να δυσκολευτούν να βγάλουν άουτσα. Προτιμούσε. Είναι ομάδα, είναι εμπειρία που, συστήνεις σε κάποιον να την ζήσει. Όχι, γιατί ακούμε εντός, όχι. Κάποιον έφυγε μόνος μου. Όταν έφυγα, έφυγα ακόμα 5 άτομα μαζί μου. Έφυγε ο τεχνικός διευθυντής. Έφυγε ο γενικός διευθυντής. Έφυγε ο εκπρόσωπος τύπου. Έφυγε ο γυμναστής. Γιατί έφυγαμε 5 άτομα μαζί. Ποιος έμεινε? Ο πρόεδρος. Σήμερα δεν είχε προπονητή στον πάγκο. Γιατί μου μήνυμα. Ποιος έμεινε? Ακόμα δεν έχουν βρει προπονητή. Εγκρίμα. Αφού ήταν τόσο ωραία πράγματα, γιατί έφυγες? Ήταν ωραία τα πράγματα. Όχι, ήταν ωραία. Άμα δεν απολαμβάνεις κάπου για αυτό που λέω, ότι. Εντάξει, είναι ο χαρακτήρας μου. Είμαι και λίγο οξύθυμος, λίγο ξέρω εγώ. Αλλά και μου με ξέρω, ξέρω ότι είμαι πολλά straight άνθρωπος. Άμα δεν μπορώ να αλλάξω κάτι, εντάξει, είναι απλά φύγω. Δεν μπορώ να. Άμα ο άλλος με γεμίζει με πίθη. Από το λένε, είναι δύσκολο να έρχεται ο άλλος να σου λέει Βάρτοντα δεν γιοντά. Και άσε προπονητής. Όχι, εμένα εντάξει, δεν μπορούσε να μου το κάνει. Απλά όταν κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί εντάξει, κοίτανε είμαι ο Άγιος Παΐσιος. Για να εξηγούμαστε κανένας που ασχολείται με ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Που την άλλη, έβλεπα ότι μην είσαι όλοι απλήρωτοι. Την μια απεργούσαν οι φυσιογραφευτές, δεν έκαναν τους παίχτες μας. Στην άλλη, οι φροντιστές, δεν έφερναν νερά στο γήπεδο. Ήταν δύσκολη κατάσταση απλά για τους ποδοσφαιριστές. Είναι εντελώς διαφορετικό γιατί κάποιοι είναι να πάνε για να παίξουν ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί όντως είναι μεγάλη ομάδα. Και... Μια πάτρα ολόκληρη. Μια... Αν μιλούμε για 270-300 χιλιάδες κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη. Έτσι. Μόνο μια ομάδα είναι απίστευτη. Και η πίεση, απλά ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Ενώ μια ομάδα που μπορεί να έχει 10.000 φιλάθλους για πλάκα. Για μας γέμονε. Όταν πέσα εγώ, γέμονε το γήπεδο. Μιλούμε, πάνε 500 άτομα, 1.000 άτομα. Ο λόγος που δεν πάνε σνομπάρουν μια κατάσταση. Θέλουν τον... Τούτον που είναι πρόεδρος τώρα. Ξέρεις κάτι, πριν λίγο καιρό είχε παρόμοια, διαφορετική εμπειρία, αλλά κακή εμπειρία και ο Μαρίνος ο Σατσάς. Όταν πήγε να ψάξει την... Μίλησες με τον Μαρίνο. Εντάξει, μίλησες. Αφού ξέρεις. Εντάξει, η συγκεκριμένη ομάδα εκείνη που ήταν Μαρίνος, είχε προηγουμένως άκουσμα. Ο λόγος τώρα που στην Παναχαγκή αντιδρούν, είναι ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Ιστορικά. Ιστορικά και σε κόσμο και σε ιστορία. Δεν θέλουν να μπουν τη διαδικασία και γι' αυτό να αντιδρούν. Διότι θεωρούν ότι, δηλαδή προτιμούν να πάνε διαβάθμιση ή να διαγραφούν, παρά να μπουν στη διαδικασία να τους δικά κάποιος που υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να κάνει πράγματα που είναι σωστά. Είναι πολλά περήφανη, δηλαδή είναι απίστευτο. Αν βγάζεις για παράδειγμα corner. Εκείνο εντάξει, κατάλαβα σε κάποια φάση. Εντάξει, μιλούμε ότι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγάλει κόρνερ. Να χτυπά άλλο, να βγάλει κόρνερ, ξαχτυπά, ξανά κόρνερ. Και παίζει εσύ, κόρνερ να πιάνει λεφτά. Ο καθένα ό,τι μπορεί. Εντάξει, έτσι φαινόμενα. Ανοίγουν πολλέ ταβέρνε, πα στο κόρνερ, πα στη γωνιά. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι μια υπόθεση, μια ικανότητα για κάποιου. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χαρά μας που τα είπαμε. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Πώς συχνά στην τηλεοράση, περίπου κάθε 2 χρόνια. Οπότε περάσαμε πολύ ωραία. Ωραία. Να είσαι καλά. Εμείς θα σου ευχηθούμε ό,τι επιλέξεις καλή συνέχεια. Ίσως μακριά από τέτοιες καταστάσεις όμως. Καλύτερα πιο ισορροπημένες καταστάσεις. Ναι, πιο σίγουρες καταστάσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι.